Υπό διαφορετικές συνθήκες σήμερα θα ήταν μια μέρα γιορτής για την οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ. Θα γιόρταζε τα 45 γενέθλιά του. Μετά το ατύχημα όμως που είχε πριν 6 μέρες σε τουριστικό θέατρο στις Γαλλικές Άλπεις, νοσηλεύεται σε κόμμα στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ. Τα κλάμπ υποστηρικτών της Φεράρι θέλουν να δείξουν τη συμπαράστασή τους στο Μίκαελ Σουμάχερ που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό διοργανώνουν σήμερα σιωπηρή εκδήλωση όπου όλοι θα φορούν κόκκινα έξω από το νοσοκομείο. Το φαν κλαμπ στη γερμανική πόλη Κέρπεν, όπου μεγάλωσε ο Σούμι, ανακοίνωσε πως δεν είναι μια μέρα γιορτής. Τα μέλη του θα μοιράσουν όμως καπέλα στους θαυμαστές του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα του Σουμάχερ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η υπόθεση να πάει και στα δικαστήρια, εφόσον τα αποτελέσματα δείξουν ότι υπάρχουν ευθύνες.